έγινε μια προσπάθεια από τη διοίκηση να εξοραίσει τον προϋπολογισμό. Οι αριθμοί όμως είναι αποκαλυπτικοί. Δεν διαψεύδονται και για τις υποδομές αλλά και για τα μέτρα πολιτικής προστασίας. Διαβάζω αυτό το λεξί από τον κωδικό πι κάθετος παύλα 2020 ότι προβλέπεται για αντιπλημμυρικά έργα το μεγαλύτερο μέρο των οποίων αφορά σε αποχέντευση ομβρίων, μόλι 19,8 εκατομμύρια ευρώ. Ποσοστό 4% σύμπλην κάτι. Από ενδεικτικά να πω πώ αυτό μεταφέρεται πιο κάτω σε δημοτικά συμβούλια της Δυτικής Αθήνας, στην οποία έχω την τιμή να εκπροσωπώ ως εκλεγμένος, περιφερειακό σύμβουλο με τη λαϊκή συσπήρωση, σε συγκεκριμένα δημοτικά συμβούλια ενδεικτικά που έγινε η συζήτηση για τον προπολογισμό. Στο ΕΓΑΛΕΟ, για παράδειγμα, η πλειοψηφία αφορά σε έργα υποδομή που είναι επιλέξιμα από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Πράσινη ανάπτυξη, ενεργειακές αναβαθμίσεις για ενεργειακούς κολοσσούς και κατασκευε και κατασκευαστικές εταιρείες, 5G και πάει λέγοντας. Χιλιάδες ευρώ προβλέπονται προστέρψην των μεγάλων εργολάβων και των μεγάλων επιχειρήσεων, ενώ είναι χαρακτηριστικό ότι για το πρώτο επάλ του ΕΓΑΛΕΟ ένα σχολείο μόνο, προβλέπεται στον προϋπολογισμό μόνο ένα ευρώ και δεν μιλάω μεταφορικά, μιλάω κυριολεκτικά. Η αντιπλημμυρική προστασία, η αντισυσμική θωράκιση, δηλαδή όσα έργα υποδομών δεν έχουν τέλος ή διόδια ή εισφορά ή τροφία, βρίσκονται στην τελευταία θέση των επιλέξιμων κωδικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως εκ τούτου της περιφέρειας και των Δήμων. Στο Δήμο Αγίων Αναργύρων Καματερού, το 53% των εσόδων είναι το χαράτσομα των Δημοτών. Είναι εξόχως αποκαλυπτική Εκείνοι, εκείνες οι σελίδες που αφοράν, αφορούν το τεχνικό πρόγραμμα, δεν περιλαμβάνονται έργα απαραίτητα, όπως είναι η κατασκευή νέων σχολικών κτηρίων, έργα αντιπλημμυρικής προστασίας, προϋπολογίζονται μόνο περίπου 850.000 ευρώ, που αφορούν κυρίω μπαλώματα και συντηρήσει. Για το πάρκο Τρίτσι είναι χαρακτηριστικό ότι από το Υπουργείο Περιβάλλοντος μετατέθηκε η αρμοδιότητα στην περιφέρεια, Άλλαξε ο Μαναλιός και έβαλε τα ρούχα του αλλιώ. Διαχρονική υποβάθμιση, υποχρηματοδότηση. Ευτυχώ λέει η πλειοψηφία των κατοίκων τη Δυτική Αθήνα, που μια φορά το χρόνο γίνεται εκεί το φεστιβάλ τη ΚΝΕ και του οδηγητή, και κατά κάποιο τρόπο περιφρορείται και συντηρείται ο χώρο. Και τελειώνω με το Περιστέρι, όπου είχα την τιμή να είμαι για 25 χρόνια δημοτικό σύμβουλο. Στον τέταρτο Δήμο τη χώρα δεν εγγράφεται ούτε ένα κονδύλι για αντιπυρικό ή αντισυσμικό έργο, αντιπλημμυρική θωράκιση σε περιοχέ που είναι κόκκινε σε μελέτη του ΆΣΔΑ, για απαλωτριώσει οικοπαίδων για κοινό πράσινο, για παιδικού σταθμού, για άμεση ανέργηση νέων σχολείων και παιδικών σταθμών. Να πω ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα: 95 μαθητέ του καλλιτεχνικού σχολείου στο περιστέρι είναι ακόμη στο δρόμο, δεν έχει λύσει η περιφέρεια τη μεταφορά αυτών των μαθητών. Ολοκληρώνω κυρίε και κύριοι συνάδελφοι λέγοντα ότι είναι αδιανόητο οι κομμουνιστέ περιφερειακοί σύμβουλοι, εμεί δηλαδή, να συμβιβαστούμε με αυτή την κανο... κανονικότητα εντό εισαγωγικών που είναι δεσμά για την πλειοψηφία του λαού μα, που αφήνει ανικανοποιητέ τι σύγχρονε κοινωνικέ ανάγκε και για έργα πολιτική προστασία. Δεν αποδεχόμαστε επουδενή λόγο το ρεαλισμό εντό εισαγωγικών πάλι η λέξη που διέπει κάθε προπολογισμό περιφέρειας και όλων των Δήμων βάσει τις αντοχές της οικονομίας, βάλτε ξανά εισαγωγικά στη λέξη αντοχές, αντιπαλεύουμε αυτή την πολιτική, αντιπαλεύουμε την απόλυτη μείωση της κρατικής χρηματοδότησης προς την τοπική διοίκηση, παλεύουμε με το λαό, υπάρχει διέξοδος, είναι μια νέα κοινωνία με λαϊκή εξουσία και λαϊκή οικονομία.